Τώρα να έρθουμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Κατώτατο μισθό πολλαπλών ταχυτήτων με βάση την ηλικία, την περιοχή και τα ποσοστά ανεργίας εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με την καθημερινή της Κυριακής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε συνθήκες υψηλής ανεργίας ο κατώτατος μισθός πρέπει να κυμαίνεται σε ποσοστό περίπου 75% αυτού των ενηλίκων. Για δείχτη προστασίας των εργαζομένων με ένα κατώτατο όριο αμοιβών κάνει λόγο μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Εργασίας. Αναμόρφωση στο μισθολογικό μηχανισμό εισόδου στην αγορά εργασίας θέτει η Τρόικα με θέμα και τον κατώτατο μισθό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της καθημερινής της Κυριακής, διαφορετικός μισθός μπορεί να προβλέπεται για εργαζομένους έως 18 ετών, διαφορετικός για εργαζομένους από 18 έως 24 ετών και διαφορετικός για εργαζομένους από 24 ετών και πάνω. Σύμφωνα μάλιστα και με τις συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, εφόσον υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες ύφεσης και ανεργίας, ο κατώτατος μισθός μπορεί να καθορίζεται από τη γεωγραφική περιοχή, τους ρυθμούς ανάπτυξης, το ποσοστό ανεργίας, το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα, το όριο ελάχιστης διαβίωσης και τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας. Θα είναι χωρισμένη η Ελλάδα σε οικονομικές ζώνες. Σε οικονομικές ζώνες. Πούμε έτσι. Θα είναι επομένως εδώ ένας δηλαδή που μπορεί να είναι ας πούμε 23 ετών στην Α περιοχή θα έχει ένα κατώτατο μισθό. Από την πλευρά του ο Γιάννης Βρούτσης μιλώντας στην τηλεόραση του Sky ξεκαθάρισε ότι ο κατώτατος μισθός θα παραμείνει ενιαίος και σταθερός στα σημερινά επίπεδα έως και το 2017. Ο νέος μηχανισμός διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού επιτυγχάνει την κατοχήρωση ενός κατώτατου και απαράβατου ενιαίου ορίου αμοιβών για όλη τη χώρα ως δείχτη προστασίας των εργαζομένων, πάνω από το οποίο όμως θα μπορούν εργοδότες και εργαζόμενοι να συμφωνούν όποιες αμοιβές θέλουν. Ο νέος μηχανισμός θα εφαρμοστεί μετά το τέλος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος από το 2017 και μέχρι τότε θα παραμείνει σταθερός στα σημερινά επίπεδα. Η ευελιξία στον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς εργασίας, στοχεύει και στην καταπολέμηση της ανεργίας. Κάτι όμως που προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Ωστόσο όμως, όλες οι πολιτικές εκ του αποτελέσματος κρίνονται, κύριε Μάλλη. Περιμένουμε τώρα να δούμε αυτά τα αποτελέσματα και αυτού του μέτρου. Γιατί αυτό το μέτρο είναι μέρος μιας εξελικτικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια και μιλάει για την εσωτερική υποτίμηση. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της εσωτερικής υποτίμησης, παρόλο που ορισμένοι πιστεύουμε ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και των ελληνικών υπηρεσιών, δεν επηρεάζει το μισθολογικό κόστος τόσο πολύ όσο άλλα πράγματα. Επιπλέον πρέπει να ληφθούν υπόψη, επισημαίνουν ειδικοί, τα πρόσφατα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, σύμφωνα με τα οποία από τη μία αυξάνονται οι ευέλικτες μορφές εργασίας και από την άλλη μόλις μία στις 10 επιχειρήσεις πληρώνει στην ώρα της. Μπροστά στην απειλή της ανεργίας θα υποχρεωθούν μια σειρά εργαζόμενοι και κυρίως οι νέοι που έχουν υψηλότατο ανθρώπινο κεφάλαιο και υψηλότατη εξειδίκευση στην Ελλάδα, θα υποχρεωθούν να μην μπορούν να πληρώσουν ούτε μήκη για μήνυμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγγέλει στους εργαζόμενους και ιδιαίτερα στις νέες και τους νέους ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μετατρέψει τον κατώτατο μισθό σε επίδομα εξαθλίωσης και να επιταχύνει τη σφαγή όλων των μισθών μαζί με τα εργασιακά δικαιώματα. Την ίδια ώρα, εν μέσω απολύσεων μείωσης των αποζημιώσεων και εργασιακής ανασφάλειας, μια απόφαση του Αρείου Πάγου έρχεται να δικαιώσει μια γυναίκα 55 ετών με 33 χρόνια προϋπηρεσίας, κρίνοντας καταχρηστική την απόλυσή της λόγω αρχαιότητας αλλά και οικογενειακής κατάστασης. Μια απόφαση που μπορεί να βάλει φρένο, εκτιμούν νομικοί κύκλοι, στις εύκολες απολύσεις υψηλόμισθων στελεχών προκειμένου να προσληφθούν νεότερα και φτηνότερα χέρια.